Σε μια διανόητη δήλωση προχώρησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών David Cameron, ο οποίος είπε ότι έχει καταστραφεί ο μισός ρωσικός εξοπλισμός στον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς καμία απώλεια για τους Αμερικανούς. Πρόκειται για μια επένδυση στην Αμερικανική ασφάλεια, είπε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών παραδεχόμενος μετά τον Ζωζέ Μπορέλ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και Δύση εξυπηρετούν τα αμερικανικά γεωπολιτικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των χωρών τους. Προκαλεί εντύπωση το γεγονό ότι οι δυτικοί αξιωματούχοι έχουν σταματήσει την αρχική προπαγάνδα περί ρωσική επιθετικότητα και ξεκάθαρα πλέον ομολογούν ότι όλα συμβαίνουν για να διατηρήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε την ηγεμονία του, χωρί να υπάρχει κάποιο κέρδο για τι υπόλοιπε χώρε. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζωζέ Μπορέλ, παραδέχτηκε πριν από 15 ημέρες με δήλωση του στο αμερικανικό CNN πως η υποστήριξη που προσφέρουν όλες οι δυτικές χώρε στην Ουκρανία δεν δίνεται επειδή οι δυτικοί αγαπούν τους Ουκρανούς, αλλά επειδή αν κερδίσει η Ρωσία, θα χάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη θέση του ω παγκόσμιου παίκτη. Τώρα ο Ντέιβιτ Κάμερον το πήγε ακόμη μακρύτερα χωρίς να τον απασχολεί καθόλου για το πώς θα εκλειφθεί η δήλωση του. Έτσι λοιπόν ένας ολόκληρος πλανήτης βρίσκεται στα πρόθυρα ενός πυρηνικού πολέμου για μεγάλο χρονικό διάστημα για να ικανοποιηθούν τα γεωπολιτικά συμφέροντα μιας συγκεκριμένης χώρας ή τουλάχιστον όπως τα αντιλαμβάνεται η παρούσα διακυβέρνηση της χώρας αυτής.